Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Εμείς ήρθαμε με στόχο να προσπάσουμε θετικό αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι σε μια ολιγορία της άμυνας στο τελευταίο λεπτό δεχτήκαμε τον γκολ. Θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί με δύο φάσεις και με το Σημειονίδη και με το Κραγιόπουλο στο δοκάρι. Δυστυχώς όμως το νεαρό της ομάδος, η απειρία πολλές φορές, έτσι μας οδηγεί σε κάποια λάθη στην αμυντική γραμμή. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους για την μεγάλη προσπάθεια. Εμείς δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω παρά μόνο μπροστά. Ευελπιστούμε ότι αυτά τα νέα παιδιά φέτος θα πάρουν τις εμπειρίες, ώστε ο Πυρικός να προβλέψει ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον είναι στα νέα παιδιά και εμείς οι προπονητές θα πρέπει να εμψυχώνουμε τα νέα παιδιά, να δουλεύουμε με τα νέα παιδιά. Γιατί σιγά σιγά βλέπετε ότι στη Super League οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν Έλληνες. Αυτό εμένα προσωπικά με στεναχωρεί πάρα πολύ. Χάρηκα, παρεπιπτόντως σας πω κάτι που είδα σήμερα, ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπαιξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ήρθε και με χαιρέτησε στο τέλος και θυμηθήκαμε κάποιες στιγμές των Βρεθών τον κύριο Λιάκο. Νομίζω πως και τα Γιάννηνα και οι Γουμίνιτς έχουν ανάγκη πλέον να βγάζουν τέτοιους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές και το ελληνικό ποδόσφαιρο για να επανδρώνουν τις εθνικές ομάδες. Εύχομαι ότι το καλύτερο. Καλησπέρα. Δύσκολο παιχνίδι, πολύ δυνατό. Είχαμε έρθει εδώ για την νίκη. Δεν τα καταφέραμε, γίνανε κάποια λάθη από την ομάδα μου, από τους συμπαίκτες μου και εγώ μαζί. Και δεν καταφέραμε να το κερδίσουμε, το χάσαμε κιόλας. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και καλή συνέχεια. Όσον αφορά τη δικιά μου συμμετοχή, είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον προπονητή μου και τη διοίκηση. Πυρικός είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, όχι μόνο στην Πυρία που είναι η ιστορικότερη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, καθώς έχει παίξει και στις ανώτερες κατηγορίες. Και είμαι υπερήφανος. Σίγουρα προσπαθούμε να βγάλουμε και ταλέντα η ομάδα, καθώς είμαστε όλοι μικροί. Και ελπίζουμε, αν όχι όλοι, περισσότεροι να κάνουν μια καριέρα. Ωραία. Αυτή που θα ήθελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Το παλεύουμε. Η νέα χρονιά μπήκε με το δεξί για μας. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους στην προπόνηση και αυτό φάνηκε σήμερα από το παιχνίδι. Θέλαμε πάρα πολύ και αυτό το παιχνίδι για να σκαρπαλώσουμε στην ένατη θέση έτσι όπως πλασαριστήκαμε μετά το παιχνίδι. Θα σκύψουμε το κεφάλι. Έχουμε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια την Τετάρτη και την Κυριακή. Και πιστεύω ότι ένα-ένα το παιχνίδι θα μας φέρει στη θέση την οποία αξίζουμε γιατί η ομάδα έχει αξιόλογους παίχτες όπως και ο Χρήστος, όπως και όλοι τους και δίνουν τα πάντα για την ομάδα με πάρα πολλά προβλήματα, με όλα όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Εκμεταλλευτήκαμε αυτό το κενό που είχαμε αυτές τις μέρες. Πήραμε κάποια πράγματα, βάλαμε κάποια πράγματα στη θέση τους και ελπίζω ότι η ομάδα θα φτάσει εκεί που πρέπει να είναι, γιατί δεν είναι εκεί που πρέπει η ομάδα με αυτό το roster που έχει. Δεν φοβόμαστε κανένα παιχνίδι. Είμαστε μια ομάδα που θα έπρεπε να πρωταγωνιστούσαμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είμαστε εκεί, καλός ή κακός, είμαστε εκεί όμως. Δεν φοβόμαστε κανένα παιχνίδι, θα το παλέψουμε στα ίσια ένα-ένα τα παιχνίδια και στο Βόλο και εδώ με το Καραϊσκάκι. Και θα... Αυτά, ένα-ένα τα παιχνίδια, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ωραία. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, μια άποψη για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα για από μένα. Ξέραμε την κρισιμότητα του σημερινού παιχνιδιού. Χρειαζόμασταν τη νίκη για να έχει αξία το διπλό που κάναμε στην Άρτα. Γνωρίζαμε πως άμα κερδίσουμε σήμερα θα ανέβουμε βαθμολογικά. Δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα, εκμεταλλευτήκαμε και το κενό που είχαμε και προσπάθησε ο κοινός προπονητής να μας δουλέψει και πιστεύω αξίζαμε 100% την νίκη. Το βγάλαμε στο μηχανή, βγάλαμε πάθος και αυτό που είπε και ο Κώστας, κοιτάμε κάτι την ισοχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Σίγουρα η θέση μας αδική, αλλά μην ξεχνάμε πως είναι μια καινούργια ομάδα, μια νεανική ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και νομίζω η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη. Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι η ομάδα ήταν πιο έμπειρη. Φέτος πιστεύω γίνανε κάποια λάθη στην αρχή από τον προγραμματισμό, η διοίκηση, έγιναν κάποια λάθη. Τώρα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
από εδώ και πέρα καινούργια κοιτάμε μπροστά. Ήρθε ένας καινούργιος προπονητής που είναι από εδώ από το μέρο, από την Ουγμενίτσα. Εντάξει, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δουλεύουμε. Έχει ανέβει και η ψυχολογία της ομάδας, νομίζω το βλέπετε και στο εκτός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα βγάζει πάθος και παίζει και μπάλα. Και σήμερα νομίζω το είδατε όλοι ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και νομίζω ότι είμαστε ακόμη καλύτεροι στη συνέχεια. Εντάξει, θέλω να αφιερώσουμε αυτήν την νίκη στον κόσμο και τους περιμένουμε λίγο, θέλουμε λίγο τον παρόν τον κόσμο να είναι πιο δυνατό, να μας στηρίξουν. Εντάξει, είμαστε νέα ομάδα. Εντάξει, έχουμε κάνει λάθη τα αποτελέσματα. Εμείς είμαστε οι αρμόδιοι που είναι η ομάδα σε αυτή τη θέση. Εμείς θα τη βγάλουμε την ομάδα τη θέση και απλά θέλουμε να μας στηρίξει ο κόσμος. Hey. Ευχαριστούμε.